Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Απόστολος Κόντος στην Φιλαδέλφια. Ανοίγει η αυλαία της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Elite League Ερίκος Δινάν. Η ΦΕΑ με τις μπλε και άσπρες αποχρώσεις απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου με τις πορτοκαλί και πράσινες άσπρες αποχρώσεις. Σε ένα παιχνίδι do or die, θα λέγαμε, για την ομάδα της ΦΕΑ κυρίως, όπου έχει μείνει πίσω στην βαθμολογία. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα ρόστερ των δύο ομάδων. Ο αρχηγός, ο Νικολαίδης, Δίαθ, Λουίς, Καβαλιαράκης, Ντουζίδης, Περικλής, Μπαζίνας, Καφεζάς, Τσούκας, Τσουριάνης, Κυριλής, Φίσερ, Άουστιν, Αθανάσιος, Μπαζίνας και Μπαρδάκας είναι το ρόστερ του Αγρινίου με προπονητή τον κύριο Κεραμιδά. Από την άλλη πλευρά, Φεσαράς, Βαφιάδης, Τεριάκης ο αρχηγός, Κοντός, Ζήρος, Λίτσος, Παπα-Νικολάου, Καραχάλιος, Δεϊμέζης, Καραλεφέρης, Γαρέζος, Γεώργο Παπαδάκος, το ρόστερ της ΦΕΑ με τον κύριο Καρατζά προπονητή. Η αρχική πέντε για τους γηπεδούχους, Τεριάκης, Ζήρος, Παπα-Νικολάου, Καραχάλιος και Γεώργο Παπαδάκος. Πρώτο καλάθι για την γήπεδο ομάδα, από την άλλη Νικολαίδης, Τσούκας, Τουριάνης, Φίστερ και Άουστιν. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 4 η ώρα, όπως και αυτό στην Ελευθερούπολη, όπου η τοπική ομάδα θα αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, το ψυχικό, στις 5 Ερμής Χηματαρίου Τρίτωνας, Έοντας Ευόσμου Πανερυθραϊκός, Χαρίλαος Τρικούπη στην Ανικησία Μεγαρίδος, Παπάγου, Καβάλα και Ηράκλης Αμίντας. Αύριο το πρόγραμμα θα κλείσει με τον αγώνα στις 3 η ώρα Μαρούση Κόρυβος Αμαλιάδας. Άσχημη επίδεση για το Αγρίνιο, επιθετικό rebound και κερδισμένο φάουλ του Τσουριάνη. Στη βαθμολογία, εκμεταλλευόμενη την διακοπή, ο κακός χαμός στην πρώτη θέση με 4 ομάδες να ισοβαθμούν: Μαρούση, Ψυχικό, Ελευθερούπολη και Τρίτωνας με 16-8 ρεκόρ. Πανερυθραϊκός και Ηρακλής ακολουθούν με 15-9. Κόρυβος Αμαλιάδας και Παπάγου με 14-10. Ερμής Χηματαρίου 13-11. Ανανική Αιστεία Μεγαρίδος 12-12. Χαρίλαος Τρικούπης 10-14. Αγρίνιο και Αμίντας 9-15. Έοντας Ευόσμου 8-16. ΦΕΑ 7-17. Καβάλα 2-22. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ΦΕΑ στην πρώτη τελευταία θέση θέλει οπωσδήποτε το Ροσβίλο. Μία βολή για το Αγρίνιο, 2-1 το σκορ. Στο μάτς του πρώτου γύρου, το Αγρίνιο, στο Αγρίνιο η ΦΕΑ είχε νικήσει με 74-79. Καλάθι με τον Τσουριάνη, 2-3. Ο Γιώργο Παπαδάκος στο 1, ο Στεριάκης στο 2, ο Ζήρος στο 3, ο Δεϊμέζης με τον ο Ζήρος στο 4, ο Καραχάλιος στο λεπτάκι να δούμε, ναι, ο Καραχάλιος λοιπόν παίζει στο 5, στο 4, ο Ζήρος στο 3, ο Παπα-Νικολάου στο 2, Στεριάκης στο 1, ο Γιώργο Παπαδάκος για την ΦΕΑ. Στο 5 ο Όστιν για το Αγρίνιο, στο 4 ο Τσουριάνης, στο 3 ο Τσούκας και στην περιφέρεια ο Νικολαίδης με τον Φίσερ Ιδιογκάρτ. Μπάλα είναι για το Αγρίνιο με 7.35 για την ολοκλήρωση της περίοδου. Ο Νικολαίδης επαναφέρει. Ο Ζήρος στην άμυνα παίζει στο 5 και μαρκάρει τον Όστιν από πλευράς ΦΕΑ. Και ο Καραχάλιος είναι πάνω στον Τσουριάνη που ποστάρει. Αστοχή, rebound μετά πολλά από τον Καραχάλιο.
Γιώργο Παπαδάκος, Καραχάλιος, δεν μπορείς να κλέψει ο Νικολαίδης. Φλότε 4-3. Ο Νικολαίδης οργανώνει για τους φιλοξενούμενους. Φίσερ. Νικολαίδης. Στο μπάσιμο, πολύ ωραία κίνηση και υπέροχο τελείωμα. 4-5. Ο Γιώργο Παπαδάκος κατεβάζει την μπάλα και κερδίζει φάουλ. Πρώτο φάουλ για το Αγρίνιο, 2 έχει η γηπεδούχος ομάδα με τον Γιώργο Παπαδάκο και τον Ζήρο να έχουν χειρωθεί τα 2 πρώτα φάουλ. Τώρα ο Τσούκας θα χρεωθεί για το Αγρίνιο το πρώτο φάουλ. Μετά από σχεδόν 3,5 λεπτά αγώνα. Γιώργο Παπαδάκος. Πασάρι, Παπα-Νικολάου για 3. 7-5. Ο Νικολαίδης αργά-αργά οργανώνει. Φίσερ με τον Παπα-Νικολάου πάνω του. Αλλαγές στα screen. Νικολαίδης το αφήνουν προκλητικά το σουτ. Το παίζουν το λεγόμενο άντερ. Ωραία προσποίηση και καλάθι από τον Τσούκα. 7 όλα, 6 λεπτά για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο αρχηγός ο Στεριάκης πασάρει στον Γιώργο Παπαδάκο. Προσποίηση μπάσιμο του Ζήρου. Κερδίζει φάουλ από τον Νικολαίδη. Από δύο ομαδικά πλέον οι δύο ομάδες. Αφού σκουπίσει και ο αγωνιστικός χώρος, το παιχνίδι ξεκινάει και πάλι. Καραχάλιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Μπάλα είναι για το Αγρίνιο. Όστιν έπεσε και πάνω στην κυρία Κωνσταντινίδη, τη συγκράτησε. Οι της ΦΕΑ διαμαρτύρονται ότι η μπάλα ήταν δική τους. Έχω την αίσθηση όμως πως οι διαιτητές σωστά έδωσαν ότι η μπάλα είναι για το Αγρίνιο, καθώς ο Καραχάλιος παρενευλήθη τελευταίος, γι' αυτό και ο ίδιος δεν διαμαρτυρήθηκε. Ο Νικολαίδης κατεβάζει. Όσοι. Ωραία πάσα στον Τζουριάννη, θα αστοχίσει εξ επαφής. Ο Στεριάκης στο σκουπίδι. Παπα-Νικολάου. Ο Γιώργο Παπαδάκος μπαίνει από τον Καραχάλιο. Ο Καραχάλιος θέλει να ποστάρει τον ψηλότερο Όστιν. Καραχάλιος, ωραία κίνηση με ταμπλό. 9-7, 5 και 10 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Φίσερ, double team, πασάρι, Όστιν, κοβέται με φάουλ από τον Καραχάλιο. Έχω την αίσθηση ότι έγινε το φάουλ. Για να δούμε πού θα χρεωθεί. Ναι, στον Καραχάλιο ο ψηλός του Αγρινίου θα εκτελέσει ένα ζευγάρι βολών. Τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Δύο έχουν οι φιλοξενούμενοι. 4 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Πρώτη από τον Όστιν στο καλάθι. 9-8. Ένας εκ των τριών διαιτητών διακόπτει το παιχνίδι και πάει και κάνει συστάσεις στον πάγκο της ΦΕΑ και προειδοποιεί ότι την επόμενη φορά θα υπάρξει τεχνική ποινή. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν είδα κάτι, η αλήθεια είναι, αλλά δεν είχα και στραμμένο το βλέμμα μου εκεί. Δύο
2-2 από τον σέντερ του Αγρινίου, 9 όλα. Ο Νικολαίδης βγαίνει και κλέβει από τον Στεριάκη στον εφηβιασμό, σκοράρει. Απρόσεκτος εδώ ο αρχηγός της ΦΕΑ, κατεβάζει την μπάλα, Παπα-Νικολάου. Ζήρος, φάουλ από τον Φίσερ. Τρίτο και για το Αγρίνιο, η ΦΕΑ την προηγούμενη αγωνιστική έχασε στην Καβάλα 82-81, ενώ το Αγρίνιο ιτήθηκε εντός έδρας 66-81 από την Ελευθερούπολη. Γιώργο Παπαδάκος ποστάρει και πασάρει στο ζύρο, κάνει μπάσιμο, κλέβει ο Τσούκας, πολύ καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Τσουριάνης θα κάνει το 9-13 με 6-0 στερή για τους πορτοκαλί. Στεριάκης, ξανά ο αρχηγός της ΦΕΑ, ζητάει ο Καραχάλιος, δεν παίρνει. Ο Γιώργο Παπαδάκος στον Καραχάλιο προσποιείται, σκοράρει. Ζήταγε επίμονα, είχε μισμάτς, δεν μπορούσαν να του περάσουν την μπάλα. Μετά πολλά από τον Γιώργο Παπαδάκο, ο ψηλός θα σκοράρει 10-13, 3,5 ακριβώς λεπτά για την λήξη της περίοδου. Φίσερ, double team από Ζήρο και Παπα-Νικολάου. Τσουριάνης για 3, θα αστοχίσει ως την ψηλότερα όλων. Αστοχή, ο Τσουριάνης είναι εκεί, κόβεται ξανά ως την πολιορκία στο καλάθι της ΦΕΑ. Ούτε τώρα ο Ζήρος λύνει το γόρειο δεσμό για μονομαχία του Καραχάλιου με τον Όστιν. Ο Στεριάκης, πολύ ωραία κίνηση, Γιώργο Παπαδάκος, πασάρι στον Παπα-Νικολάου. Στεριάκης για 3, αστοχή, ο Όστιν ψηλότερα όλων. Φάουλ από τον Παπα-Νικολάου, τέταρτο, τελευταίο που είχε να δώσει χωρίς να στείλει το Αγρίνιο στις βολές. Δύο αλλαγές, ο Στεριάκης έξω, ο Καραλεφέρης μέσα, ο Ζήρος έξω, ο Κοντός μέσα και τρίτη αλλαγή με τον Δέι Μέζη αντί του Γιώργου Παπαδάκου. Ψηλώνει τώρα το σχήμα η ΦΕΑ, γιατί η αλήθεια είναι πως η αρχική πέντε των δύο ομάδων έγερναν τη ζυγαριά στο ύψος τουλάχιστον υπέρ του Αγρινίου, γι' αυτό και σοριδών έπαιρναν το ένα rebound μετά το άλλον του Αγρινίου. Ο Τσουβιάνης με μια εξαιρετική κίνηση σκοράρει για το 11-15. Και Κοντός και Καραχάλιος και Δεϊμέζης πλέον στο παρκέ. Κακό σουτ από τον Καραχάλιο, Παπα-Νικολάου από την γωνία για 3, αστοχή. Όσιν στο σκουπίδι ανενόχλητος, 2-22 για την λήξη της περίοδου. Με τον ο Γαρέζος έχει περάσει και όχι ο Δεϊμέζης. Ο Γαρέζος λοιπόν στο 3 και πάλι ψηλός είναι ο Γαρέζος. Ένα ψηλό forward. Άσχη επίδεση για το Αγρίνιο. Καραλεφέρης, ωραία κίνηση πέρα από το τελείωμα. 13-15 ακριβώς δύο λεπτά πριν την λήξη της περίοδου. Νικολαίδης, Τσουριάνης στην εκπνοή, εκτελεί και σκοράρει, 13-17. Ο Τσουριάνης κουβαλάει σχεδόν μόνος του επιθετικά το Αγρίνιο. 1-25 ακόμη. Κοντός, Καραλεφέρης, Κοντός, θέλει να αποστάρει το Φίσερ. Είναι πιο ψηλός, Κοντός, ωραία κίνηση. Άτσαλο τελείωμα, η μπάλα και πάλι για την ΦΕΑ. Έξω από Παπα-Νικολάου μέσα. Ο Βαφιάδης.
Καραχάλιος έξω. Δεμέζης μέσα. Κοντός, κερδίζει βολές. .5 δευτερόλεπτα. Από 4 φάουλ οι δύο ομάδες. Κανένας αθλητής δεν έχει παραπάνω από ένα φάουλ. Ο Κοντός ευζοκίσει την πρώτη για το 14-17. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Ο Νικολαίδης τον Φίσερ. Νικολαίδης ζώνη 3-2 για τη Θέα. Ή τουλάχιστον έτσι μοιάζει. Τώρα αλλάζουν και παίζουν man to man. Πώς παιχνίδι και κερδισμένο φάουλ για τον εξαιρετικό στην πρώτη περίοδο Τσουριάννη. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο power forward της φιλοξενούμενης ομάδας. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. 14-18. Τώρα οι πρώτες δύο αλλαγές για το Αγρίνιο. Δύο στις δύο, 14-19. Ο Φίσερ και ο Τσουριάννης στον πάγκο. Ο Περικλής Μπαζίνας και ο Ντίαθ Λουίς Καβαλιαράκης στο παρκέ. Όχι, ο Ντουζίδης είναι. Θα πάει στο 4. Ο Μπαζίνας στην περιφέρεια μαζί με τον Νικολαίδη. Καραλευθέρης. Εκτελεί με δυσκολία, μπαίνει, βγαίνει μπάλα, rebound από τον Όστιν που κερδίζει φάουλ. Και θα εκτελέσει άλλο ένα ζευγάρι βολών. Ακριβώς 16 δευτερόλεπτα. Όχι. Απορούν τώρα και οι παίκτες του Αγρινίου. Φάουλ στον Όστιν. Το πρώτο φάουλ. Φάουλ στον Καραλευθέρη. Θα έσπρωξε λογικά. Παίρνοντας την μπάλα, ναι, αυτό λέει η πρώτη διαιτητής, ότι πηγαίνοντας να πάρει την μπάλα ψηλά με τον αριστερό του αγώνα, χτύπησε τον playmaker της ΦΕΑ. Χαρακτηριστική κίνηση της κυρίας Κωνσταντινίδου. Το εξηγεί ξανά και στον πάγκο του Αγρινίου. Ο Μπαρδάκας αντί του Όστιν. Διαμαρτυρίες τώρα από το τεχνικό επιτελείο και τον προπονητή του Αγρινίου. Ένας των τριών διαιτητών είναι εκεί για να τους εξηγήσει το τι συνέβη. Ο Τέιλορ Όστιν ακόμα απορεί. Του εξηγούν ξανά οι διαιτητές ότι απλώνοντας τα χέρια του με τον αγώνα του χτύπησε τον playmaker της ΦΕΑ, ο οποίος έφταγε στην πρώτη για το 15-19. Η αλήθεια είναι ότι δεν φάνηκε το χτύπημα. Όχι, δεν λέμε αν έγινε ή δεν έγινε. Απλά δεν φάνηκε γιατί τη δείξαν τρία σώματα για να διεκδικήσουν το σκουπίδι. 2 στις 2 από τον Καραλεφέρη. 16-19. Ο Κοντός έξω, Στεριάκης μέσα. 16 δευτερόλεπτα. Όλος ο χρόνος για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Νικολαίδης. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. 5. Νικολαίδης. 3 δευτερόλεπτα. Κλείνεται. Στο 1 δευτερόλεπτο προλαβαίνει. Εκτελεί αλλά αστοχεί ο Τσούκας. ΦΕΑ 16, Αγρίνιο 19, μετά από 10 λεπτά αγώνα. Όλα έτοιμα για την δεύτερη περίοδο, στο ίδιο διάστημα Ελευθερούπολη ψυχικό 12-19. Ο Κοντός 1 πόντο, ο Ζήρος 2, ο Παπανικολάου 3, ο Καραχάλιος 6, ο Καραλευθέρης 4 για την ΦΕΑ.
Ξεκίνημα δεύτερης περίοδου. Ο Νικολαίδης 4, ο Τσούκας 2, ο εξαιρετικός Τσουριάνης 11, ο Όστιν 2. Καλάθι για την ΦΕΑ για το 18-19. Νικολαίδης, Περικλής, Μπαζίνας. Κυριλής στην περιφέρεια, ο Ντουζούδης με τον Μπαρδάκα στη γραμμή των ψηλών για το Αγρίνο. Ωραία κίνηση και καλάθι που ναι μεν δεν μπήκε, αλλά μετράει αντικανονική παρεμβολή στην προσπάθεια του Περικλή Μπαζίνα. Για την γηπεδούχο ομάδα, Καραλευθέρης, Βαφιάδης στην περιφέρεια, στο 3 ο Γαρέζος, ο Δεϊμέης με τον κοντό στη front line. Γαρέζος κερδίζει φάουλ από τον Ντουζίδη. Την επόμενη αγωνιστική, Τρίτονας Ελευθερούπολη, Πανερυθραϊκός, Θερμής Χηματαρίου, Νανική Εστία Μεγαρίδος, Έαντας Σεβόσμου, Αμίντας Χαρίλαος Τρικούπη, Ψυχικό, ΦΕΑ, Αγρίνιο, Παπάγου, Καβάλα, Μαρούσι, Εγώριβος Σαμαλιάδας, Ηρακλής. Στις 8 του Απρίλη, το επόμενο Σάββατο, κάποιο παιχνίδι θα οριστεί και για την Κυριακή. Νικολαίδης με ταμπλό, θα ευστοχίσει 18-24. Διαφορά στους 6. Η μεγαλύτερη ως τώρα στο μάτς. Ο κοντός με φλότερ. 20-24. Κυριλής. Πασάρι στον Μπαζίνα που αστοχεί. Ο Κυριλής προσπαθεί και μαζεύει το επιθετικό. Μπαρδάκα στον Νικολαίδη. Μπαζίνας Μπαρδάκας. Στην εκπνοή θα κερδίσει φάουλ από τον κοντό. Ο Λίτσος για τους γηπεδούχους. Αντί του κοντού, κανένας παίχτης με δύο φάουλ, όλοι από ένα. Έξι παίχτης της ΦΕΑ και άλλη τόση του Αγρινίου. Μόνο ο Φεσαράς δεν έχει αγωνιστεί τώρα για τους γηπεδούχους. ...20-25 μετά την πρώτη του Μπαρδάκα. Δύο στις δύο. Εννιά παίχτες έχει χρησιμοποιήσει το Αγρίνιο μέχρι στιγμής. Βαφιάδης από το δεξί φτερό στάρ για δύο. Ωραίο σουτ, αστοχή ο Κυριλής στο σκουπίδι. Νικολαίδης. Κυριλής, σουτ, εύστοχο από τον Μπαρδάκα, νομίζω είναι για δύο, για τρεις τελικά. Έχω την αίσθηση πως το δεξί του πόδι πάταγε, διότι ήταν μπροστά. 20-29, ακριβώς 7,5 λεπτά για την λήξη του ημιχρόνου. Ο Νικολαίδης βγαίνει για πρώτη φορά από τον αγώνα, ο Καφεζάς στη θέση του. Τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί 10 παίχτες για το Αγρίνιο, ο Θανάσης Μπαζίνας και ο Ντίας Λουίς Καβαλιαράκης είναι αυτοί που δεν έχουν αγωνιστεί για τους φιλοξενούμενους. Δεϊμέζης, Βαφιάδης, Πασάρι, Λίτσος για τρεις, θα ευστοχίσει, πολύ καλό σου φεύγω, Λίτσος, 23-29. Ο Καφεζάς οργανώνει τώρα για τους πορτοκαλί του Αγρινίου. Τζουζίδης. Ο Μπαζίνας κερδίζει φάουλ από τον Γαρέζο. Ο Τσουριάνης, ο εξαιρετικός Τσουριάνης, αντί του Μπαρδάκα για το Αγρίνιο. Ο Στεριάκης αντί του Βαφιάδη για την ΦΕΑ. Ο Ντουζίδης πλέον στο 5 για τους φιλοξενούμενους, με τον Τσουριάνη στο 4.
Απ' την άλλη, ο Λίτσος στο 5, ο Δεϊμέρης στα 4 για τη Φέα. Καφεζάς. Μπαζίνας. Ντουζίδης. Μπαζίνας. Κλέβει εξαιρετικά ο Δεϊμέρης. Καραλευθέρης. Λίτσος. Δεϊμέρης. Κερδίζει φάουλ από τον Μπαζίνα. 2-3 πλέον τα ομαδικά. Τσεριάκης, Λίτσος, 2-2 από τον σέντερ της ΦΕΑ, από τους 9, στους 3, 26, 29, 6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Μπαζίνας, Δουζίδης, ζητάει ο Τσουριάννης και παίρνει. Τσουριάννης, καλή άμυνα από τον Λίτσο που κλέβει. Δεϊμέζης στον εφηβιασμό εναντίον όλων. Δεν θα πετύχει καλά, θα πάρει το φάουλ. Βλέπετε, έχουν σηκωθεί όλοι όρθιοι και ζητάνε αδιαθλητικό φάουλ. Εξ επαφής ο Δεϊμέζης αστόχησε, θα μπορούσε να είχε σκοράρει. Γι' αυτό πάνε και τον παρηγορούν ο Λίτσος με τον Καραλεφέρη. Πρώτος παίχτης με δύο φάουλ, ο Ντουζίδης, τέταρτο για το Αγρίνιο. Κάθε φάουλ που θα κάνει φιλοξενούμενη ομάδα οδηγεί στη γραμμή πλέον τους γηπεδούχους. Δεϊμέζης σε ευτοχή στην πρώτη, 27-29. Δύο στις δύο, 8-0 σερί για τους γηπεδούχους. Που το 20-29 με δύο τρίποντα του Λίτσου και ένα ζευγάρι βολών του Δεϊμέζη το κάνουν 28-29 και πιέζουν τώρα. Ο Καφεζάς. Πασάρι, κυκλοφορία της μπάλας. Καφεζάς, προσποίηση. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Κυριλής προσποιείται και κάνει βήματα. Ο Στεριάκης τα λέει ένα χεράκι με τον Τουζίδη. Ο Τουζίδης εξηγεί στο Λίτσο τώρα ότι πήγε και παρενόχλησε τον Κυριλίο Στεριάκης. Εντάξει, τα συμβαίνουν. Ο Κυριλής είναι αυτός που έδειξε το συμπαίχτη. 28-29. Αν έχει στοχίσει, θα περάσει μπροστά η Φέα. Καραλευθέρης, κακή πάσα στο Λίτσο που τη συγκρατεί. Ψάχνει τώρα τον playmaker του Νάτος ο Καραλευθέρης. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. 5 Καραλευθέρης. Ωραία κίνηση, ζωπλερικό καλάθι. Φανταστική κίνηση. 5 και 34 για την λήξη του ημιχρόνου. 30-29. Μάλλον ένα φοβερό καλάθι από τον Καραλευθέρη. Τέσσερα φάουλ δύο ομάδες πλέον. 10-0 είναι το σερί της ομάδας της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Όστιν έχει πάρει θέση στο μάτς. Ο Νικολαίδης το ίδιο. Ο Ντουζίδης βγήκε. Το ίδιο και ο Μπαζίνας μπλοκ ψηλά από το Αγρίνιο. Καφεζάς. Παρέα με Κυριλή και Νικολαίδη. Στην περιφέρεια κατοχή για τη Φέα. Στο 4 ο Τσουγιάννης, στο 5 ο Όστιν. Αυτή είναι η 5 του κυρίου Κεραμιδά στο παρκέ αυτή τη στιγμή για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Καραλευθέρης, Στεριάκης, Γαρέζος. Στο 1-2-3 αντιστοίχως. Ο Καραχάλιος στο 4 αντί του Δεϊμέζη. Συζήτηση αλλαγή.
Και στο 5 ο Λίτσος. Αυτή είναι η 5 στο παρκέ για τον κύριο Καρατζάκ και την γηπεδούχο ομάδα. Στεριάκης ακριβώς 5 λεπτά για την ανάπαυλα. Καραλευθέρης. Γαρέζος. Απεμπλέκει το στάρι για 2 αστοχή ο Σκουπίδη. Καφεζάς. Κόβεται από τον εξαιρετικό Λίτσο στην προσπάθεια για πάσα, αλλά ο Λίτσος εν συνεχεία συνεννοείται λάθος με τους συμπαίκτες του κατοχή πάλι για το Αγρίνιο με τον Φίστερ στο παρκέ αντί του Καφεζά. Αλλά έχει από την ΦΕΑ με τον Γιώργο Παπαδάκο αντί του Γαρέζου. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα. Ο Στεριάκης πάει στο 3. Αν και οι δύο ομάδες παίζουν σχεδόν καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού με 3 γκάρτ επί της ουσίας. Απλά ο Φίσερ που εδώ θέλει να ποστάρει, εκτελεί για 2 και εύστοχη, είναι ψηλό για γκάρτ. Αμέσως εκμεταλλεύτηκε το mismatch που έπρεπε πάνω από τον πολύ κοντιτρό Καραλευθέρη. 30-31, ξεκολλάει το Αγρίνο μετά από πολλή ώρα. Καραλευθέρης. Ο Κυριλής βάζει το χέρι του και διώχνει την μπάλα έξω. Time out από τον κύριο Καρατζά με 4,12 δευτερόλεπτα για την λήξη του ημιχρόνου και το σκορ στο 30-31. Τελείωσε το time out του προπονητή της ΦΕΑ. Επιστροφή με τον Γιώργο Παπαδάκο να δίνει στον Καραχάλιο. Αυτός να ψάχνει συμπαίχτη. Καραχάλιος, λήξη χρόνου. Πήγε χαμένο το time out επί της ουσίας. Το μοναδικό έως τώρα σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά. Ομαδικό time out. Καλή άμυνα από τον Φίσερ. Νικολαίδης. Φίσερ με τον Γιώργο Παπαδάκο. Πιο γρήγορος ο Φίσερ. Χάνει την μπάλα. Καραχάλιος κλέβει. Αλλάζει με τον Λίτσο για να ανανεώσει την τρίπλα του. Στεριάκης από την αριστερή πλευρά. Εκτελεί για 3 και σκοράρει. 33-31. Να λοιπόν που ο αρχηγός της ΦΕΑ δηλώνει παρόν. Κάνει ένα φανταστικό πρωτάθλημα. Δεν είχε μπει στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού μέχρι τώρα για την ομάδα του. Ο Γιώργος Παπαδάκος πήγε να κλέψει. Την πάτησε που λέμε. Ο Φίσερ πρόλαβε και χρεώθηκε με φάουλ. 5ο για τους γηπεδούχους βολές για τον Φίσερ. Πρώτη στο στόχο. Δύο στις δύο, 33 όλα. Ο Τσούκας αντί του Κυριλή. Τρία και 20
για το ημίχρονο. Καραχάλιος. Φτάνε φάουλ η Γηπεδούχη στον την μπάλα. Για τρεις αστοχή ο Λίτσος. Rebound από. Κανένα τελικά γιατί υπάρχει τεχνική ποινή στον Όστιν. Ο οποίος βγαίνει για να βγει ο Μπαρδάκας στη θέση του. Δεύτερο δικό του φάουλ. Καθώς όπως ξέρουμε τεχνική ποινή σημαίνει φάουλ για όποιον αθλητή τη χρεώνεται. Και ο Γιώργος Παπαδάκος στη γραμμή των 4,5 μέτρων. Θα ευστοχίσει και θα βάλει το μάο του μπροστά 34-33. Κατοχή για τη Φέα για την ώρα που σημειώθηκε, που δόθηκε τεχνική ποινή. Υπήρξε επεξεργητικό rebound από πλευράς Φέα. Καραχάλιος. Καραλευθέρη στα 3 δευτερόλεπτα στάρι για 3 και εκεί. 37-33. Συν 4 για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Ο Φίσερ ήθελε να απαντήσει αλλά στόχησε. Καραλευθέρης. Πάσα πίσω από την πλάτη παρακινδυνευμένο, έχασε την μπάλα. Φίσερ, συμπροσπίση, κόβεται από τον Καραλευθέρη στα 2.27, φοβερή φάση. Καραχάλιος στον εφημιασμό σκοράρει. Υπέροχος Καραλευθέρης σε άμυνα και επίδεση με μπλοκ και ασίστ. 39-33, 2.20 πριν το ημίχρονο time-out από πλευράς Αγρινίου. Τελείωσε το time out από πλευράς του Αγρινίου. Την 12η αγωνιστική, μεγάλη Τετάρτη, η ΦΕΕ υποδέχεται τον Τρίτονα στις 8 η ώρα, ενώ μία ακόμη σπουδαία άμυνα και πίεση από την ομάδα της ΦΕΕ. Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν στις 8 η ώρα η ΦΕΕ υποδέχεται τον Τρίτονα. Ενώ το Αγρίνιο παίζει στον Άγιο Θωμά απέναντι στο Μαρούσι. 13η αγωνιστική, 22 του μήνα. Ο Γιώργος Παπαδάκος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Η Φέα παίζει στην Ερυθρέα. Ενώ το Αγρίνιο υποδέχεται τον Ηρακλή. 14η πρώτη-τελευταία αγωνιστική, η Φέα υποδέχεται την Ιανική Εστία Μεγαρίδος. Το Αγρίνιο παίζει στον Αμίντα. Και 15η και τελευταία αγωνιστική στις 3 του Μάη, Τετάρτη 3 του Μάη. Αγρίνιο υποδέχεται τον Κόρυβο Αμαλιάδας και η Φέα ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει απέναντι στον Έαντα, που ενδεχομένως αυτό το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων να κρίνει ποια ομάδα θα μείνει στην κατηγορία. Καραλευθέρης για 3, θα αστοχίσει. Κλέψιμο του Στεριάκη και φάουλ αμέσως από τον Θανάση Μπαζίνα, που έχει πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο όσο εμείς σας λέγαμε το πρόγραμμα των δύο ομάδων μέχρι τη λήξη κανονικής περίοδου, εκτός το σημερινό άλλα 5 παιχνίδια λοιπόν.
Ο Στριάκης θα... Ο Μπαρδάκας θα δώσει το φάουλ. Ο Στριάκης θα εκτελέσει ένα ζευγάρι βολών με 1-29. Για την ολοκλήρωση 40-33. Η θέση του Φίσερ έχει πάρει ο Θανάσης Μπαζίνας. 2-2 από τη Στεριάκη, 41-33. Έξω ο Γιώργο Παπαδάκος. Στη θέση του Ζήρος. Πίεση πάνω στον Τσούκα. Θανάσης Μπαζίνας. Αγωνίζουμε το 77. Με το 7 γονείς ο αδερφός του Περικλής αστοχή. Ο Καραχάλιος κατεβάζει το rebound και αφήνει στον Καραλεφέρη που κάνει ένα σπουδαίο πρώτο κουσάλεπτο. Ερχόμενος από τον πάγκο περίπου στα μέσα, λίγο μετά τα μέσα της πρώτης περίοδου. Πασάρι, ο Ζήρος, κάνει βήματα. 55,5 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο ο Φίσερα του Μπαζίνα που έκανε ένα λάθος, έχασε την μπάλα από τον Στεριάκη μετά το rebound που κατέβασε, τα βάζει με τον εαυτό του σε αυτό το ελάχιστο που έπαιξε, κάτι σαν 1,5 λεπτό. Καραλευθέρης πιέζει τον Νικολαίδη. Μπαρδάκας με τον Λίτσο γυρίζει, είναι πιο δυνατός ο Μπαρδάκας, ο Λίτσος κάνει φάουλ. Δύο βολές για τον σέντερ του Αγρινίου, 39,5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει το πρώτο 20 λεπτό. Ο Γιώργο Παπαδάκος ξανά στο μάτς αντί του Ζήρου. Ο Γιώργο Παπαδάκος είναι ο μοναδικός που έχει δύο φάουλ από πλευρά Σφαία. Βάζει τον Ζήρο που έχει ένα φάουλ και είναι και πιο ψηλός για να μπορεί να μαρκάρει στις αλλαγές. Γιώργο Παπαδάκος, ένας playmaker που χρειάζεται για την καλύτερη κυκλοφορία της οργάνωσης με την επίθεση. Ο Παπαδάκας θα σώσει στην πρώτη. Μία στις δύο, 41-34, ο κύριος Καρατζάς, 39,5 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση και της δεύτερης περίοδου. Καλή time out για να οργανώσει μάλλον την τελευταία επίθεση της ομάδας σου σε αυτό το πρώτο και σ' άλλο λεπτό. Τελείωσε το time out. 39,5 δευτερόλεπτα. Απομένουν λογικά από μία επίθεση για τις δύο ομάδες. Γιώργο Παπαδάκος, Καραχάλιος, Στεριάκης, Λίτσος, Καραλεφέρης για την Φέα στο παρκέ. Φίσερ, Νικολαίδης, Τσούκας, Μπαρδάκα, Τσουδιάννης για το Αγρίνιο. Ζώνη, 2-3 αφού πίεσε πρώτο την μπάλα. Το Αγρίνιο, Στεριάκης. Προσποιείται, ξαναπροσποιείται, Καραχάλης, ελεύθερος για τρεις από την κορυφή, θα ευτοχίσει. 44-34, 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση, πρώτη φορά τη διαφορά για κάποια από τις δύο ομάδες σε διψήφια τιμή. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. 5, Μπαρδάκας, ωραία πάσα Νικολαίδη στα 3 δευτερόλεπτα στο αριά, 3 και απαντάει για να ολοκληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό με την Φέα στο σύν 7, 44-37. Πολύ έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Θέα 44, Αγρίνιο 37, διαφορά στους 7.
δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή του ημιχρόνου. Η διαφορά ήταν στους 10 για πρώτη φορά. Τρίποντο του Νικολαίδη στην εκπνοή έστειλε διαφορά στους 7. Νικολαίδης κατεβάζει την μπάλα. Παρέα με τον Φίσερ, τον Τζούκα, τον Τζουριάννη και τον Όστιν. Η αρχή 5 του Αγρινίου είναι στο παρκέ. Με υποψία βήματων ο Όστιν σκοράρει. 44-39. Καραλευθέρης Τεριάκης. Ζήρος, Καραχάλιος και Λίτσος για την ΦΕΑ. Ελευθερούπολη 28, Ψυχικό 34, την ίδια ώρα στο ημίχρονο. Είναι οι δύο αγώνες που προηγούνται των υπολείπων που ξεκινάνε αυτή την ώρα. Άσχημη επίθεση για την ΦΕΑ. Ωραία προσποίηση από τον Τσούκα, πασάρι στον Τζουριάννη, Τζουριάννη στο κορυφαίο στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα δεν έχει βοηθήσει επιθετικά. Καραλευθέρης σουτάρει από μακριά και φτωχή, να δούμε αν είναι για 3. 47-39 είναι για 3. Στεριάκης 5, Κοντός 3, Ζήρος 2, Λίτσος 6, Παπα-Νικολάου 3, Καραχάλιος 11, Δεημέζης 2, Καραλευθέρης 12, Γαρέζος 2, Γιώργο Παπαδάκος 1. Είναι η πόντι. Της γηπεδούχου ομάδας. Βολές για τον Τσούκα που σκοράρει στην πρώτη. Δύο στις δύο, Νικολαίδης 10, Βαζίνας Περικλής 2, Τσούκας πλέον 5, Τσουριάννης 11 από το πρώτο δεκάλεπτο, Φίσε και Όστιν από 4, Μπαρδάκας 6. (Συσχελίδι) 47-41. Καρδί για το Αγρίνιο. Φαουλ αμυντικό. Φάουλ από τον Λίτσο. Βγαίνει από τον αγώνα και μπαίνει ο Γιώργο Παπαδάκος, χαμηλώνει το σχήμα. Ο Φίσερ σκοράρει. 47-43. (49-43) Ο Στεριάκης στην πληρωματική βολή. Αστοχή. Φίσερ, Νικολαίδης. Κερδίζει φάουλ. (Συσχελίδι)
βιάζουν τρεις διαιτητές. 3-1 είναι τα ομαδικά. Πυρουέτα του και αφήνει στον Στεριάκη. Άστο και επίδυση για τους γεπαιδούς. Σουτ άστοχο. Σουτ άστοχο από τον Καραλεφέρη. Σαν άβμα και 52-43. Διαφορά στους 9 ως την 10. Καραλεφέρη στο αμυντικό. Νέο καλάθι για τους γηπεδούχους. 55-43 και αυτό τριών πόντων. Time out από πλευράς Αγρινίου. Κυριαρχεί σε άμυνα και επίδυση ο Καραλεφέρης, ο δαιμόνιος Καραλεφέρης. Goal foul. Είναι φανταστικός, είναι παντού. Και στη συμπληρωματική 58-43 στους 15 η διαφορά. Νέα άμυνα. Κι άλλο σουτ εύστοχο. Κεντάει στην επίθεση η Φέα με διαδοχικά τρίποντα, είτε άμεσα είτε έμεσα. 61-43 στους 18 η διαφορά. Αμυντικό rebound από τον Στεριάκη. Γιώργο Παπαδάκος, κακή πάσα, κλέβει ο Νικολαίδης, Βισέρ, θα σκοράρει.
61-45, 4-38 για την ολοκλήρωση. Ήταν διαθετικό φάουλ τώρα. Οι γηπεδούχοι, ο Καραχάλιος διαμαρτύρεται, ο Ζήρος τον ηρεμεί. Δόθηκε το αδιαθλητικό. Ή όχι, όχι. Καραχάλιο. Στο στόχο. Μία στις 2, 62-45. Φίσερ. Νέα καλή άμυνα για το ΦΕΑ. Υπέροχο τελείωμα από τον Ζήρο. 64-45 νέο time out από πλευρά Αγρινίου. Mm-hmm. 4-09 για την ολοκλήρωση και της τρίτης περιόδου. Ξεκινά και πάλι το παιχνίδι. Σαράντα. Η
Πίεση από τον Κυριλή που κλέβει την μπάλα στον εφημιασμό, θα σκοράρει. 64-49. Τρία λεπτά ακριβώς για την λήξη της περίοδου. Στεριάκης για τρεις, σε πίεση. Μπάλα είναι έξω. Φίσερ θέλει να εφημιδιάσει. Κερδίζει φάουλ. Πέμπτο για την Θεά. Ούτε τώρα. Διαφορά στην 15. Ζώνη για τους φιλοξενούμενους. Ο Φίστερ κλέβει. Αργεί να πασάρει, όμως πάει εναντίον όλων. Θα σκοράρει, κακή επιλογή βέβαια, ήταν περισσότεροι συμπαίκτες αριστερά και δεξιά, πήγε ο ίδιος, δικαιώθηκε, σκοράρε 64-51, 2-29 για την ολοκλήρωση από τους 18 στους 13 time out από τον κύριο Καρατζά. Τελείωσε το time out. Ο Στεριάκης με τον Γιώργο Παπαδάκη, τον Καραχάλιο, τον Κοντό και τον Καραλευθέρη. 5 στο παρκέ για τους γηπεδούχους. Πίεση με 2-3 ζώνη με τον Νικολαίδη, τον Κυριλή μπροστά. Φίσερ, Ντουζίδη και Τσουριάνη. 3-4-5 αντίστοιχα. Καλάθι για το 66-51. 2 και 10 ακόμη για την λήξη και της τρίτης περίοδου. Κυρισμένο φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Ο Τσουριάνης στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Πρώτη.
0 στις 2. Ο Νικολαίδης κλέβει από τον Καραλευθέρη, το ίδιο και ο Στεριάκης από τον Νικολαίδη. Ο ένας αρχηγός κλέβει, ο άλλος θα απαντάμε κλέπουμε. Γιώργο θα απαντάμε για το σύστημα συνδυασμό. 69-51 πέφτουν το εκεί τα τρίποντα για την ΦΕΑ στην τρίτη περίοδο. Νικολαίδης ξανά στο σύν 18. Πάρω λίγο να κλέψει ο Καραχάλιος. Φίσερ, αστοχή, rebound από τον Καραχάλιο. Τέταρτο φάουλ για το Αγρίνιο, 1-22 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Καραχάλιος και Καραλευθέρη στον πάγκο. Δεϊμέδης και Παπα-Νικολάου στο μάτς. Γυρίσε man-to-man τώρα το Αγρίνιο. Πίεση πάνω στον Στεριάκη, κλέβει ο Κυριλής. Ζητάνε φάουλ από τον πάγκο της ΦΕΑ. Νικολαίδης περνάει φάουλ από τον Δεϊμέζη. Τώρα ζητάνε αδιαθλητικό από τον πάγκο του Αγρινίου. Το συζητάνε τώρα οι τρεις διαιτητές. Δόθηκε τελικά το αδιαθλητικό. Τον γύρισε στον πάγκο Μπαρδάκας αντί αυτού. Και ο Νικολαίδης στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Άστοχη. Πολύ άστοχο το Αγρίνιο στην περίοδο από την γραμμή των 4,5 μέτρων. Ο Γαρέζος αντί του Γεώργου Παπαδάκου ψηλώνει αρκετά το σχήμα με τον Κοντό στο 5, το Δεϊμέζη στο 4, το Γαρέζο στο 3, τον Παπα-Νικολάου στο 2 και θα αφήσει μοναδικό γκάρτ και όχι γνήσιο χειριστή της μπάλας, αλλά μπορεί να το κάνει με μεγάλη επιτυχία, το Στεριάκι. Τελευταίο λεπτό. Ο Τσουριάνης για 3, αστοχή, ο Στεριάκης στο σκουπίδι. Δεν βιάζεται, κατεβάζει την μπάλα και πασάρει στον Κοντό. Αφήνει ξανά στο Στεριάκη. Κερδίζει φάουλ από τον Νικολαίδη, 5ο για τους φιλοξενούμενους. Δεύτερο φάουλ για τον Νικολαίδη που πάει στον πάγκο για να μπει στη θέση του ο Καφεζάς. 35,2 δευτερόλεπτο, Στεριάκη στην πρώτη ευστοχή. Δύο στις δύο. Τον αρχηγό της ΦΕ, 71-51. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 20. Κυριλής, Τσουριάνης, Καφεζάς. Ο Τσουριάνης παίρνει, δεν έχει μισμάτς όμως. Παίζει με ψηλό σχήμα η ΦΕ, υπενθυμίζω. Καφεζάς για 2, αστοχή. Ο Παπα-Νικολάου στο rebound, το Στεριάκης, 15 δευτερόλεπτα. Θα εξαντλήσει όλο το χρόνο. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Στεριάκης στα 7, κάνει τον πάσιμο, Γαρέζος για 3, θα ευτοχίσει. Φεστιβάλ από την ΦΕΑ, λήξη περίοδου, δεν μετράει. Ακόμα κι αν μπει, 74-51 μετά από 30 λεπτά δράσης, με τη ΦΕΑ να είναι φοβερά ευτοχή στη γραμμή του τριπόδου στην τρίτη περίοδο. Όλα έτοιμα για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου, με την εντυπωσιακή ΦΕΑ έξω από την γραμμή των 6 και 75 να κάνει πράγματα και θαύματα.
στην τρίτη περίοδο. Πρόβλημα με το χρονόμετρο. Ένα time out έχει πάρει ο προπονητής της ΦΕΑ. Άρα έχει άλλα δύο διαθέσιμα σε αυτή την περίοδο. Δύο έχει πάρει από την πλευρά του προπονητής του Αγρινίου, άρα έχει άλλο ένα διαθέσιμο. 4 δευτερόλεπτα κύλησαν. Φτιάχτηκε το χρονόμετρο, ο ηλεκτρονικός πίνακας. Ο Παπα-Νικολάου με τον Στεριάκη, τον Δεϊμέζη που παίρνει και σκοράρει για να πάρει και το φάουλ. Το Γαρέζο και το κοντό συνεχίζει το ψηλό σχήμα για τους γηπεδούχους. 51-60 στο ίδιο χρονικό σημείο το παιχνίδι. Ελευθερούπολη ψυχικό. Από την άλλη ο Φίσερ, ο Καφεζάς, ο Κυριλής, ο Περικλής Μπαζίνας σε ένα πάρα πολύ χαμηλό σχήμα και ο Μπαρδάκας. Ο Δεμέης ευτυχή και στην βολή. 77-51 στους 26 διαφορά. Ο Νικολαίδης αντί του Φίσερ. Οι μένοι και οι παιδούχοι παίζουν με ψηλό σχήμα. Οι δε φιλοξενούμενοι με χαμηλό. Θεριάκης 9, κοντός 3, 0, 4, Λίτσος 6, Παπα-Νικολάου 3, Καραχάλιος 17, Δεμέζης 5, Καραλευθέρης 18, Γαρέζος 5, Γιώργο Παπαδάκος 7. Η σκόρερ των γηπεδούχων. Στεριάκη, αστοχή. Νικολαίδης 2, Ντουζίδης 2, Περικλής Μπαζίνας και Καφεζάς από έναν, Τσούκας και... Ζητώ συγγνώμη, Νικολαίδης 10, Μπαζίνας 2, Τσούκας 4, Τσουριάνης 13, 11 στο πρώτο δεκάλεπτο, Κυριλής 2, Φίσερ 10, Όστιν 4, Βαρδάκας 6, η σκόρερ της φιλοξενούμενης ομάδας. Αυτή η επίδυση για το Αγρίνιο. Ο Στεριάκης πασάρει στο κοντό. Στεριάκης. Κοντός με φλότερ, θα στοχίσει. Δεϊμέη σε ένα χρόνο το πόλο αστοχή. Ο Παπα-Νικολάου είναι εκεί. Στεριάκης. Δεμέζης ποστάρι, κλείνεται, πασάρι στο κοντό, φοβερό καλάθι. 79-51. Σκόνη και θρύψαλα έχει κάνει στο δεύτερο μήχρονο η ΦΕΑ την άμυνα του Αγρινίου. Ωραία κίνηση, αλλά αστοχή. Ο Μπαζίνας, Στεριάκης, Γαρέζος, Στεριάκης. Φοβερή πάσα, Παπα-Νικολάου θα πάρει το φάουλ. Μαγικά από τον κάπτεν τον Στεριάκη. Παπα-Νικολάου δεν σκόραρε, αλλά πήρε το δικαίωμα για δύο βολές. Και ο Θανάσης Μπαζίνας αντί του Κυριλή. Πρώτη βολή από τον Παπα-Νικολάου στο στόχο. Δύο στις δύο, προκυλάς στους 30 διαφορά, 81-51. Παπα-Νικολάου έξω, Γιώργο Παπαδάκος μέσα. Ο Νικολαίδης στον Καφεζά. Περικλής Μπαζίνας, ο μεγαλύτερος από τα δύο αδέρφια. Στο τριόλεπτο 20, ο αδερφός του Θανάσης. Με το 7 ο Περικλής, με το 77 ο Θανάσης, στην πληροφορία της μπάλας. Καφεζάς ελεύθερος για 3, θα αστοχίσει. Rebound από τον κοντό Στεριάκη. Σύρμα λέει ο κύριος Καρατζάς. Αφήνει στον Γιώργο Παπαδάκο. Δεϊμέζης, κοντό, θα αστοχεί. Ο Καφεζάς στο rebound. Νικολαίδης ελεύθερος από τις 45 μοίρες αστοχή. Rebound από τον Δεϊμέζη. Πέφτει και ο Μπαρδάκας εκεί. Τζάμπολ δίνουν διαιτητές.
το βελάκι δείχνει. Αγρίνιο. 7 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Καραλευθέρης αντί του εξαιρετικού Στεριάκη. Σκουπίζει ο αγωνιστής χώρος και επαναφορά για το Αγρίνιο. Μπαδίνας. Μπαρδάκα, θα στοχεί ο Καραλευθέρης στο αμυντικό. Γιώργο Παπαδάκος. Σε αργό τέμπο, δεν υπάρχει κανένας λόγος για στιγμής για τους παίχτες της ΦΕΑ. 1-2 τα ομαδικά, Καραλευθέρης. Για τρεις από την κορυφή, θα το βάλει και αυτό. Τεράστιο μάτι από τον Κοντορεβιθούρη playmaker της ΦΕΑ, 84-51. Φάουλ κερδισμένο του Θανάση Μπαζίνα. Αλλαγή για το Αγρίνιο, ο μοναδικός που δεν είχε αγωνιστεί. Μπαίνει στο μάτς, ο Μπαρδάκας έξω, ο Δημήτρης, Ραφαέλ, Δίας, Λουίς, Καβαλιαράκης, στο μάτς 22 ετών. Νέο κλέψιμο για την ΦΕΑ. Κοντός, ευχαριστώ στον Γιώργο Παπαδάκο. Η καταμέτρηση συνεχίζεται. Η διαφορά αυξάνεται, 86-51. Φανάζης Μπαζίνας, ωραία προσποίηση, δεν θα σκοράρει, θα πάρει όμως το φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές ο Τσούκας αντί του Καφεζά για το Αγρίνιο, ο Βαφιάδης αντί του Γέωργο Παπαδάκου για την ΦΕΑ και ο Θανάζης Μπαζίνας στη γραμμή των 4,5 μέτρων, η πρώτη στο στόχο. Η δεύτερη το ίδιο σκορ μετά από πολλή ώρα για τους φιλοξενούμενους. 86-53, συγγνώμη. Κοντός για τρεις και αυτό μέσα. Φεστιβάλ είπαμε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. 89-53. Θανάσης Μπαζίνας, θα κερδίσει φάουλ από τον Κοντό, θα μετρήσει και το καλάθι. Πληρωματική βολή στο στόχο, πέντε σερί δική του πόντι, Καφεζάς αντί του Νικολαίδη. Καραλευθέρης. Κοντός κλείνεται, Βαφιάδης. Καραλευθέρης. Άστοχη επίδυση για την ΦΕΑ, ο Καφεζάς στο μακρινό αμυντικό rebound. Σκοράρει στον εφηδιασμό. Καφεζάς κάνει φάουλ, το τρίτο της ομάδας του. Πέντε λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για την λήξη. Κοντός, στο πάσιμο, ωραία πάσα στο Δεμέζι, μπλοκ από τον Δίας Λουίς Καβαλιαράκη. Yeah.
Ποιος παίρνει τώρα την μπάλα. Είναι στον Περικλή, μπάζει ένα για 3, στα στοχή ο Δεϊμέζης ασφαλίζει το rebound το τελευταίο πεντάλεπτο. Κοντός. Καραλευθέρης για 3, θα αστοχίσει. Βεβαιωμένες τώρα οι επιθέσεις της ΦΕΑ. Κλέβουν και πάλι. Γηπεδούχοι. Βαφιάδης. Ρέζος για 3, δεν είναι καλό. Ο Καραλευθέρης τρέχει, εσπατήσει όμως τη γραμμή. Παπα-Νικολάου του Τουκοντού. Και 47 πριν τη λήξη του αγώνα, 91-58. Καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Πάλι του Αγρινίου με τον Περικλή. Μπαζί ένα μπλοκ από τον καταπληκτικό Καραλεφέρη. Δεν είδατε στη συνέχεια τίποτα, γιατί όλο το γήπεδο σηκώθηκε να χειροκροτήσει τον κορυφαίο της αναμέτρησης. Πολλά κλεψίματα και πολλοί επιβιασμοί τώρα. Run and gun παιχνίδι. Βγαίνει για να μπει στη θέση του ο Παύλος Μάριος Φεσαράς, 16 ετών. Αγκαλιές και φιλιά για τον φοβερό και τρομερό κοντορυβηθούλη της ΦΕΑ, που μεταξύ άλλων σε αυτή τη σπουδαία δική του εμφάνιση πρόσθεσε και δύο φοβερά μπλοκ πολύ ψηλά. Ο ΔΕΜΕΙ στα σκοράρι. '93-60. Καφεζάς, Περικλής Μπαζίνας. Ακριβώς λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, 93-62. Βαφιάδης. Σαράς, κάνει την μπάλα, την ξανακλέβει ο ίδιος, την ξαναχάνει και ο Καφεζάς ανενόχλητος θα σκοράρει. Χειροκροτήματα για τον νεαρό, να τον ενθαρρύνει, είπαμε 16 ετών. 93-64 μετά από πολλή ώρα, κάτω από τους 30 η διαφορά. Δεν παίζει ρόλο το σκόρ η διαφορά, καθώς η ΦΕΑ θα έχει δύο νίκες απέναντι στο Αγρίνιο. Καφεζάς για 3 από τη γωνία, αστοχή. Ο Δεϊμέζης με φόλο με το 95-64. Λέγαμε λοιπόν, ενώ απομένουν 1 και 15, ότι η ΦΕΑ θα έχει 2-0 το Αγρίνιο. Φτάνει στις 8 νίκες η ΦΕΑ, 9 έχει το Αγρίνιο. Ωραία κίνηση από τον Δίας Λουίς Καβαλιαράκη για το 95-66. Παραμένει σε θέση ισχύως
Η ομάδα του Αγρινίου, μια νίκη πάνω από την Φέα. Αλλά αν ισοβαθμίσουν οι δύο ομάδες, υπερτερεί η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Βοφιάδη σιγά με τις φιλανθρωπίες, 50 δευτερόλεπτα, 49,4 για να λήξει το παιχνίδι. Βοφιάδη στο σκοράρι. Δύο στις δύο, 97-66. Για να κάνουμε και την σύνοψη, το πρώτο δεκάλεπτο ήταν πόντο-πόντο. Μία σου και μία μου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο πήρε μια μικρή διαφορά η Φέα. Την έφτασε ως τους 10 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του ημιχρόνου. Η τρίτη περίοδος ήταν ονειρική για την γηπεδούχο ομάδα, με φοβερή άμυνα και καταπληκτική ευστοχία. Τη γραμμή του τριπόντου πήρε μια τεράστια διαφορά, την οποία συνέχισε στην τέταρτη περίοδο, και εδώ ο Καφεζάς θα κάνει μια φοβερή κίνηση, γι' αυτό και δέχεται τα συγχαρητήρια όλων. Θα κάνει φάουλες και μένα στον 16χρονο Φεσαρά, για να πάει στην γραμμή των βολών και να πετύχει τους παρθενικούς πόντους στην κατηγορία. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Βιάζεται να εκτελέσει και τις δύο βολές, θα στοχίσει. Δεν θα γίνει επίθεση, 97-68 τελικό αποτέλεσμα. Κορυφαίοι από πλευράς Φέα. Καραλεφέρης μακράν του δευτέρου, ο Καραχάλιος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι βοήθησαν ώστε η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, να κερδίσει με 97-68, να ζευγαρώσει τις νίκες απέναντι στο Αγρίνιο, να φτάσει στους 8, στους 9. Είναι το Αγρίνο στους 9 και ο Αμίντας, πριν η ομάδα του Ιμητού αγωνιστεί. Στις 8 είναι ο Έντας Ευόσμου, με παιχνίδι λιγότερο, καθώς το παιχνίδι του ξεκίνησε πριν λίγη ώρα. Δεν έχουμε προσθέσει με κάτι άλλο. Ευχαριστούμε, μείνατε μαζί μας. Καλό υπόλοιπο.